Θα έρθουν και τα 2 το 19 ή όχι? Σε σχέση με την απομείωση των συντάξεων αφορά, είπα ξανά, την προσωπική διαφορά. Έχει σημασία να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν για να μην δημιουργείται και ένα κλίμα στους συντάξεους. Είναι το έως 18%. Έως 18%. Μπορεί να είναι 1%, 2%, 5%. Αν συμβάλλεις και το αφορολόγητο μαζί, ξέρετε πόσο πάει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως εκεί. Θα μου επιτρέψετε 2 παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, αυτό το μέτρο έχει νομοθετηθεί και έχει νομοθετηθεί παράλληλα με θετικά μέτρα. Είναι όμως αρνητικό. Θέλω να την πω κάτι, γι' αυτό το σημειώνω αυτό. Έχει νομοθετηθεί και έχει νομοθετηθεί παράλληλα με θετικά μέτρα που θα ελαφρύνουν τις σχετικές νομισματικότητα. Δεν το ξέρουμε πότε πάνε αυτά. Το 2019, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται όταν το ένα έχει νομοθετηθεί. Πιστεύετε ότι θα εφαρμοστούν αυτά? Τα αντίμετρα. Λέτε τα κακά να είναι εκεί. Όχι, επειδή το ταμείο έχει αντίρρηση. Έχουν νομοθετηθεί και τα θετικά μέτρα. Προσέξτε, γιατί θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Έχουν νομοθετηθεί και τα θετικά μέτρα για το 2019. Δύο σημειώσεις. Πρώτη σημείωση. Τα μέτρα αυτά νομοθετήθηκαν όπως περιέγραψα κατόπιν απέτησης του Νομισματικού Ταμείου και όχι παρόμοιας απέτησης των Ευρωπαίων. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε και μία σχετική επιφύλαξη για μετά τον Αύγουστο του 2018. Το αυτό. Ακριβώς, αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο ζήτημα που αφορά το αφορολόγητο, νομοθετημένα προβλέπεται ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Από ό,τι φαίνεται, οι ξένοι δεν το βλέπουν να επιτυγχάνεται αυτό. Για να λένε θα έρθει το 19. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε μια που συχνά διαπραγματεύομαι μαζί τους, ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει και δεν είναι μόνο ζήτημα πεποίθησης, είναι και κρίση ζήτημα στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπάρχει, κύριε Υπουργέ, πολύ σύντομη απάντηση. Όχι, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη. Μάλλον από την αρχή το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε δύο κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές μαζί και με διαφορετικές διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια συμμαχία σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που αφορά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα της Επιτροπής και την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Σε αυτούς τους δύο άξονες συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε. Κυρία Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Καλή σας ημέρα. Εμείς να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, πως η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΚΑΙ στο πλαίσιο